έναρξη του παιχνιδιού μας εδώ στο Τσίριο Στάδιο, Απόλλων Λεμεσού απέναντι στην ΠΑΕ Κερίνιας, 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ πρώτης κατηγορίας. Με μπροστά τον Χαραλάμπου, να δούμε πρώτα την προσπάθεια εδώ. Τα Ταμπό θέλει να μπει στην περιοχή. Να η πρώτη ευκαιρία, το γύρισμα 1-0 Απόλλωνας με τον Στορ στο 52 δευτερόλεπτο. Απίστευτο, στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού Απόλλωνας ανοίγει το σκορ. Πώς ξεκινά η φάση εδώ με τον Ταμπό να κερδίζει και να γυρίζει την μπάλα στον Στορ που δεν είχε κανένα πρόβλημα, μόνος με τα δίκτυα ουσιαστικά να σκοράρει. Κοιτάξτε εδώ, η μπάλα χτυπάει στο αριστερό και στη συνέχεια στο δεξί πόδι του Στορ για να πάει στα δίκτυα. Περνά ο Ταμπό από τον Τσόσιτς και ο Στορ ανοίγει το σκορ στο 52 δευτερόλεπτο. Εκτελεί ο Κολ το γύρισμα στην περιοχή, το σούτ από τον Ροπέρς, ο Πρόσεκ, 2-0 ο Απόλλωνας. Ο Ταμπό είναι ο σκόρερ στο 14. Εδώ το κόρνερ, η μπάλα θα φτάσει τον Ροπέρς, θα γυρίσει. Τον Έσελικ η μπάλα πήγε στον Πρόσεκ. Κοιτάξτε, στην δεύτερη μας αυτή επανάληψη, από τον Έσελινγκ ο Πρόσεκ έδιωξε, ο Ταμπό τη βρήκε μπροστά του και απλά την έστειλε στα δίκτυα. Ο Απόλλωνας έτσι απλά παίρνει τεράστιο πλεονέκτημα στο παιχνίδι από το πρώτο 15 λεπτό. Μετά τον Στορ σκοράρει και ο Ταμπό, 2-0. Εκτελείται το φαουλ για την ΠΑΕΚ, αλλά είναι στην περιοχή. Τσόσης προσπάθησε έξω η προσπάθειά του. Θα βρει τον Χαραλάμπου, σε λιαπή μόνο στην περιοχή, ευκαιρία, ο Γιωβάνης δεν πέφτει. Πέναλτι από τον κύριο Αναστάση, στο πέσιμο του Χαραλάμπους. Εδώ δεν φαίνεται κάτι. Α, από αυτή την επανάληψη ως βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Εδώ, με τον Χαμάς. Στο 27, ο Πάμπιτς εκτελεί, 2-1 η ΠΑΕΚ, μειώνει και βάζει νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Στο 27ο λεπτό. Θυμίζουμε ότι στην φάση του πέναλτι δόθηκε και κίτρινη στον Χαμάς. Ζράντι ψάχνει τον Στορ, ευκαιρία, μεγάλη απόκρουση από τον Πρόσεκ σε κόρνερ. Σουμαόρο χάνει ο Αλπάνης, ο Ταμπό θα γυρίσει έξω. Δώσαμε 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Τζουμ ψάχνει Ταμπό. Κατεβάσει ο Ταμπό. Με το αριστερό θα γυρίσει ο Πρότζεκ. Με το πόδι και πάλι. Πολλά να έχει πολλά να χάσει αν δεν κερδίσει σήμερα. Και η ΠΑΕΚ ό,τι πάρει είναι κέρδος. Αντιλαμβάνεσαι, δεν έχουν να δούμε τη φάση. Φιγιώτη στο σούτ απευθείας επιχείρησε. Τραυματίζεται το Ταμπό στην φάση. Ο Ήλιεφ κρατά μπάλα. Ο Ψύχας περιμένει. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Θα κάνει το σούτ. Γκολ ο Απόλλωνας. 3-1 στο 80, η αλλαγή του Τσόρνιγκε σκοράρει ο Πέτρος Ψύχας. Εδώ ο Ήλιεφ θα δώσει την άσιση στον Ψύχα που τελειώνει εξαιρετικά την φάση με το αριστερό. Ο νεαρός σκοράρει, ο Απόλλωνας πλέον είναι πολύ κοντά στο να πανηγυρίσει το 8ο του τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Απόλλωνας θα φτάσει στη νίκη, 3-1, θα πάει στους 24, 8η νίκη στο πρωτάθλημα.